έμφυα που λέτε. Ναι. Εμείς είπαμε ότι τον έμφυα τον θεωρούμε ένα ανάδικο φόρο και θα τον καταργήσουμε. Οι δανειστές λένε όχι, δεν το ζήταμε. Παρ' όλα αυτά, στο διάστημα της δικής μας θητείας, δύο χρόνια και κάτι, έχουμε προχωρήσει σε δύο ψήφιση δύο μειώσεων του έμφυα. Ή δεν είναι έτσι? Η τελευταία μείωση που ψηφίσαμε για τον έμφυα. 70 ευρώ. Δεν είναι. Πότε 70 είναι? Ευρώ. Γιατί τώρα είναι λίγα τα 70. 7% τον 70. Έχει μειώσει σωμαρά. Μείωση των έμφυα για δεύτερη φορά επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ύψους μέχρι 30% με εφαρμογή σε μικρές και μεσαίες περιουσίες. Αρνητικό είναι αυτό? Καλό είναι. Αρνητικό αλλά είναι δεν είναι και κατάργηση. Άρα ήδη σε συνθήκες τρομερής πίεσης και εκβιασμού από την πλευρά των δανειστών. Κάναμε ήδη δύο μειώσεις. Βεβαίως, γιατί είναι άδικος φόρος. Βεβαίως, μακάρι. Και θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της θητείας μας το 19 θα τον μειώσουμε παραπάνω μέχρι σε εξαφάνιση. Πώς θα βλέπετε τα γκάλωπ τώρα που δείχνουν? Εγώ δεν ξέρω κανένα γκάλωπ και να μην κρίνεις, δεν παρακολουθώ ή παρακολουθώ τα πάντα. Ναι, ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Θα το πω λίγο τραβηγμένα, Γιώργο μου. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Παραμονές των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015. Όταν λέω παραμονές, δεν ξέρω, εδώ ήμουνα κάπου αλλού. Στην κυριολεξία, Γιώργο μου, παραμονή, μας δίνανε μισή μονάδα κάτω. Όταν είχαμε ήδη 7,5 μονάδες που επιβεβαιώθηκε σε μια μέρα. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα, εγώ δεν πετάω στα σύννεφα. Μάλιστα. Ξέρω πολύ καλά ότι ο κόσμος είναι ζορισμένος. Και όταν προσπαθώ να εξηγήσω κάποια πράγματα, δεν ξεχνάω ότι ο κόσμος είναι ζορισμένος, ότι αναγκαστήκαμε αυτά που σας είπα να αυξήσουμε τη φορολογία και το κάναμε όχι οριζόντια για να μην ρημάξουμε τους χαμηλούς και μειώσαμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Έγινε θρήνος. Έφαγε στο ΕΚΑΣ κάτω από τα 700 ευρώ. Και το ΕΚΑΣ που... Προσακάτεψε στο ΕΚΑΣ. Προσέξτε, έχετε δίκιο. Πάνω από τα 500 ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι σε αυτό έχετε δίκιο. Δυστυχώς η πλευρά των δανειστών το θεώρησε όχι σύνταξη, το θεώρησε επίδομα. Και γι' αυτό όμως συνεχώς καλύπτουμε και με τον τελευταίο νόμο. Μακάρι. Καλύψαμε ένα ποσοστό αυτού του επιδόματος. Δεν χάνει μόνο ο οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ, χάνει ο δεξιός. Εννοείται. Μα προφανώς. Και μακάρι η χώρα να μην έχει αποκαθαρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Δέστε τι κάναμε. Να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δέστε τι κάναμε. Για το 19-20 πήραμε και τα αντίμετρα τα οποία όταν θα φτάσουμε εκεί θα ισοφαρίσουμε. Όταν θα φτάσουμε το καλό. Βέβαια το 74% σήμερα. Με το καλό. Αλλά να σου πω όμως κάτι. Όταν κόβω εγώ. Όταν... 300 ευρώ από τον Μπαλάφα. Και ο Μπαλάφας δεν παίρνει αυτά τα 300 ευρώ πίσω. Για ποια αντίμετρα να μιλάω? Όχι, να σου πω κάτι. Κάτι απ' όλα, ναι. Κάτι απ' όλα τα θετικά. Θα πάρει μια σπιρίνη. Κάτι απ' όλα. Δεν μπορεί να μην έχει ούτε, 200 ευρώ έχεις, ούτε παιδιά, ούτε. Ένα ο ΦΠΑ. Ένα λεπτό. Τι? Ο ΦΠΑ ότι μειώνεται για τα φυσικά πρόσωπα από το 22 στο 20. Καλύπτει τεράστια γκάμα. Φόρο εισοδήματος. Ένα λεπτό. Αυτό είναι κακό. Φόρο εισοδήματος. Είναι κακό. 22 ευρώ, είναι στα, κακό. 1000. 22 είναι... ευρώ στα 1000. Είναι. Ό,τι είναι. Ναι, είναι τα κακό. Παίρνεις από τη σύνταξη όμως. Είναι κακό το 20. Ότι πάμε σε επιχειρήσεις και πάμε από τις 29 θέλω να πω. Στο 29 στο 26. Ότι ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από 24% πάει στο 13%. Βλέπεις δηλαδή, Γιώργο μου, και αυτά που να τα λέω. Εγώ δεν λέω να μιλές τα αρνητικά. Να τα λες και να τα τονίζεις. Από 1η Ιουλίου ισχύει αυτό που είπατε. Να λες και τα άλλα. Ναι, αλλά να λες και τα άλλα, Γιώργο μου. Ή ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Περίμενε. Να λες και τα άλλα. Αυτό να τα λες και τα άλλα. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που ξεκινάει είναι από τα πιο σημαντικά μέτρα. Από το πρωί δεν είναι σημαντικό μέτρο. Όλα είναι σημαντικά. Συμφωνούμε. Όλα είναι. Αλλά αν τα πετάμε όλα, θα τρελάνουμε τον κόσμο να πούμε. Ναι, αλλά τα πετάτε εσείς, τα ψηφίζετε. Όχι, δεν πετάμε. Ό,τι ψηφίζετε, λέω εγώ. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο. Ψηφίζουμε και τα μεν και τα δε. Ό,τι ψηφίζετε, λέω εγώ. Να λέμε και τα μεν και τα δε, Γιώργο. Αλλά δεν μπορεί να λέμε και τα δε. Να πούμε 300 ευρώ και να του λες σου δίνω κούνιες για τον εγγονό σου. Για χιλιάδες αγρότες ότι πάμε και μειώνουμε τον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από 24-26 νομίζω στο 13. Από 1η Ιουλίου. Από 24. Ωραία, μην το κάνουμε όμως κοσκινάκι μου ούτε για που να σε μου, ή, όχι, έτσι. Αλλά και τα μεν και τα δε. Αλλά κόβεται όμως. Λοιπόν, και τα μεν και τα δε. Το είπαμε. Το θέμα του χρέους θα λυθεί. Ευχαριστώ. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Θερμά σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Αυγιά, και εγώ ευχαριστώ. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Δεν το ζήτησα. Πάντα είναι ωραίες κουβέντες. Όταν ήσουν αντιπολίτευση και έριχνε και τώρα. Αλλά τώρα είσαι κυβέρνηση. Θα δεχθεί την κριτική, δεν γίνεται. Μα εννοείται. Εκεί με τον κόσμο μου. Γιώργο, τι να πω εγώ στον κόσμο Γιώργο, μου τώρα. Αυτιά, Γιώργο, βγήκατε όλοι από το Βερόπουλο, είστε ευτυχισμένοι, σας κόβει ο ΣΥΡΙΖΑ συντάξεις. Λες εγώ να μην, εγώ δεν είμαι καμιά λουλού που βγήκα, ο πατέρας μου και η μάνα μου με πήγαν να με κάνουν πολιτικό. Ο πατέρας μου και η μάνα μου σκοτωθήκανε για να σπουδάσω. Λοιπόν, ξέρω την πιάτσα, του για ποιού είμαι εγώ, έτσι, να εξηγούμε.
Εντάξει, λοιπόν. Αλλά λέμε, καμία ωρεοποίηση, αλλά και καμία καταστροφολογία. Λοιπόν, υπάρχει σχέδιο να βγούμε από την μακάρι, κρίση. Μακάρι, μακάρι, από το στόμα σας και του οικονομολόγου μας το αυτή. Και στου Θεού τα αυτή, λέει ο λαός. Και στου Θεού τα αυτή, λέει ο λαός. Να είστε μεγάλα αυτιά, να είστε καλά. Όλα καλά θα πάνε.